Λοιπόν, κοντά μας έχουμε σήμερα τον ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ Ξάνθης, τον Χρήστο Λουτσγάρα, ένα Γιαννιωτόπουλο, που αγωνίζεται στην ομάδα της Ξάνθης εδώ και μια πενταετία. Καταρχήν, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΠΑΕ Ξάνθη που έδωσε την άδεια στον ποδοσφαιριστή για να κάνει αυτή τη συνέντευξη και φυσικά τον Χρήστο που δέχτηκε να μας μιλήσει, μιας και είναι από τις λίγες φορές που, μάλλον η πρώτη φορά που δίνει συνέντευξη σε ένα γιαννιώτικο μέσο. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Έτσι είναι, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για. Γιατί τι τιμή μου κάνετε να μιλήσουμε. Δεν εμφανίζομαι, δεν μου αρέσει αυτό, αλλά έπρεπε να το κάνω και εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση. Πώς είδες τη φετινή πορεία της Ξάνθης και αν είσαι ευχαριστημένος από αυτή? Το πρώτο εξάμηνο θα έλεγα ήμασταν πολύ καλά. Το δεύτερο εξάμηνο, πεντάμηνο, δεν πήγαμε καθόλου καλά. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, γιατί έχω μάθει με την ομάδα να είμαστε ανταγωνιστικοί πολύ. Όπως κάναμε τον πρώτο γύρο, έτσι τελειώναμε όλη την χρονιά. Να είμαστε εκεί έκτη, να παλεύουμε σε όλα τα χρόνια που είμαι στην Ξάνθη. Παλεύουμε για αυτόν ή να είμαστε εκεί κοντά μέσα στην πεντάδα. Φέτος δεν κάναμε καλό finish. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Όλα, είναι το όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, συμβαίνουν όλα. Τι πιστεύεις ότι έφτιαξες αυτό? Πάντα, όταν κάτι δεν πάει καλά, κάτι φταίει. Πιστεύω αυτά είναι εσωτερικά δικά μας και πιστεύω ότι θα τα έχουμε λύσει για να πάμε σε καινούργια χρονιά έτοιμη. Πιο νέοι και πιο έτοιμοι. Η ζωή σου στην Ξάνθη είναι 5 χρόνια πια, έτσι? Ναι, πάλι έτσι. Τι είναι αυτό που σου έκανε να πας στην ομάδα της Ξάνθης και να ριζώσεις εισαγωγικά ελέξη εκεί πέρα? Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι όταν είχα φύγει από την Τρίπολη. Είχα 4 ομάδες που με είχαν πλησιάσει. Αλλά αυτή η ομάδα, με αυτά που γνώριζα, είχα κάποιους συμπαίκτες εκεί, μου έκανε το κλικ. Με τα γήπεδα, με τη σταθερότητα, όλα αυτά μου έδωσε το κίνητρο για να πάω στην Ξάνθη. Μήπως και προσέγγιση από τη διοίκηση προς το πρόσωπό σου ήταν αυτή που έπρεπε για να συμφωνήσεις? 100%. Ήταν πολύ πιο νωρίς και με είχαν προσεγγίσει. Υπήρχε ένα φλερτ, θα έλεγα, πολύ παλιό. Και κατέληξε εκείνη τη χρονική στιγμή. Επειδή μιλάμε, καλημέρα και από μένα, επειδή μιλάμε για την ομάδα της Ξάνθης, ποια ήταν μέχρι στιγμής η πιο σημαντική στιγμή, η πιο ευχάριστη για σένα στιγμή και η πιο δυσάρεστη, θες που διεξάρεσες, πάντα στην ομάδα της Ξάνθης? Ξεκινήσουμε από τα κακά. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη, αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν φέτος. Το τελευταίο, αυτό 3-4 μήνες, δεν θέλω να το ξεχάσω. Όλα τα άλλα, Τελικός κυπέλου ήταν κάτι πολύ πιο όμορφο και θα ήθελα, μακάρι να με εξαιώσει ο Θεός, να το ξαναζήσω αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο. Και γενικά με την ομάδα, όταν που κυνηγάμε, πέρσι τερματίσαμε 5η και για λόγους γκολ δεν πήγαμε στην Ευρώπη. Εντάξει, να κάνουμε. Και αυτό μένει, γιατί είναι κάτι σπάνιο. Σε μια εβδομάδα κλείνεις μια πενταετία στην ομάδα της Ξάνθης και μετά την αποχώρηση, την απόσυρση του Φλίσκα από την ομάδα της Ξάνθης μαζί με τον Μπαξεβανή. Τον Μπαξεβανή είναι ο πρώτος αρχηγός πια και εσύ είσαι ο δεύτερος τετάξης αρχηγός στην ομάδα και είσαι και στη λίστα των πιο παλιών ποδοσφαιριστών πια στην ομάδα της Ξάνθης. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, πώς περνάει η ζωή σου στη Θράκη και πώς περνάει ο ελεύθερος χρόνος σου επάνω στην Ξάνθη? Κάτι με τιμάει αυτό όταν σε μια... γιατί είναι μεγάλη ομάδα η Ξάνθη και είναι και ιστορική με τόσα χρόνια, με Ευρώπες. Με τιμάει που είμαι αρχηγός σε μια ομάδα και έχω καταφέρει με την προσπάθειά μου να είμαι 5 χρόνια και πάμε για το 6ο. Όσο αφορά για το πώς περνάμε στη Ξάνθη, η Ξάνθη με έχει αγκαλιάσει την πρώτη μέρα που είμαι εκεί. Έχω κάνει πάρα πολύ καλούς φίλους. Με έχουν αγαπήσει πολύ, τους έχω αγαπήσει. Ο χρόνος μου τώρα με τα παιδιά, με το σχολείο και όλα αυτά δεν είναι
δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πηγαίνουμε για ένα φαγητό ήδη. Ό,τι και να κάνουμε πάνω, έχουμε τους ανθρώπους. Είναι όλα σε οικογενειακό κλίμα και πολύ όμορφα. Η οικογένειά σου εδώ στα Γιάννη σου λυπεί? Βεβαίως και λείπω από 16 χρονών. Έρχομαι όποτε μπορώ να τους δω. Πάντα, ό,τι και να είναι, είναι και εδώ το σπίτι μου. Στην Ξάνθη έρχονται αυτοί να σε δουν σε παιχνίδια πάνω? Όχι, έρχονται όλο το ΣΟΕ. Όλο το ΣΟΕ και φίλοι.